Ένα χάπι ινσουλίνης θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής των περίπου 40 εκατομμυρίων ασθενών με διαβήτη τύπου 1 παγκοσμίως, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να κάνουν μία ή δύο ενέσεις κάθε μέρα για να λάβουν την αναγκαία ινσουλίνη που το σώμα τους δεν μπορεί να παράγει ή εναλλακτικά χρησιμοποιούν αυτόματη αντλία ινσουλίνης. Η στοματική χορήγηση της ινσουλίνης έχει έως τώρα αποδειχθεί πολύ δύσκολη, επειδή δεν αντιδρά καλά όταν έρχεται σε επαφή με το όξινο περιβάλλον του στομαχού, ενώ δεν απορροφάται καλά από το έντερο. Οι ερευνητές της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, επικεφαλής τον καθηγητή εμβιομηχανικής Αμίρ Μητρανγκόντρι, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΙΤΑΠΑ, PNAS, βρήκαν έναν τρόπο να μεταφέρουν την ινσουλίνη μέσα σε ένα υγρό που τοποθετείται σε κάψουλα από πολυμερές υλικό ανθεκτικό στα γαστρικά οξέα. Η κάψουλα διαλύεται και απελευθερώνει την ινσουλίνη, όταν πια φτάνει στο λεπτό έντερο, όπου το περιβάλλον είναι πιο αλκαλικό και λιγότερο όξινο από το στομάχι. Είναι βιοσυμβατή, εύκολα παραγόμενη και μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου για χρονικό διάστημα έως και 2 μηνών, χωρίς το περιεχόμενό της να αποσυντίθεται. Προς το παρόν, η κάψουλα έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε πειραματόζωα. Θα ακολουθήσουν περισσότερες δοκιμές σε ζώα για να διασφαλιστεί η έλλειψη τοξικότητας και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αν όλα πάνε καλά, θα ακολουθήσουν δοκιμές σε ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια έως ότου υπάρξει ένα χάπι ινσουλίνης που θα κυκλοφορεί στην αγορά.